Τι κάνεις εκεί? Σε διευκολύνω. Θα τα τεινάξω όλα στον αέρα, δεν είπες? Το κάνω εγώ για σένα. Τι φεύγεις? Να σου πω και το χαρτί που υπογράψαμε, σκίστο σε παρακαλώ. Παίρνω το παιδί μου και φεύγω. Τι είναι αυτά που λες, ρε Μαργαριτά? Δεν μπορώ να κάθομαι να με προσβάλλει συνέχεια, Λουκά. Εσύ μου ζήτησες να τα ξαναβρούμε. Εσύ μου ζήτησες να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας. Εγώ σου είπα να κάνουμε μία προσπάθεια. Μπας και τα καταφέρουμε. Πώς? Με το να με προσβάλλει συνέχεια. Εγώ προσπάθησα. Αποφάσισα να αφήσω πίσω το παρελθόν μου. Εσύ συνέχεια με κατηγορείς, ντρέπεσαι για μένα. Γιατί το λες αυτό τώρα? Όταν με υπερασπίστηκες, ρε Λουκά. Μόνο την ώρα υπερασπίζεσαι. Είπαμε καψούρα αυτή, καψούρα, αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Να σου πω, δεν είμαι ηλίθια. Βλέπω ότι παίζεται. Κάτσε ρε Μαργαρίτα, κάτσε, φίλοι μου είναι. Στο ίδιο γραφείο δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε. Ωραία! Μείνετε και μαζί τότε και αφήστε με εμένα ήσυχη να ζήσω με το παιδί μου. Γιατί δεν θες να καταλάβεις? Έχω καταλάβει, αγόρι μου. Απ' την πρώτη μέρα που ήρθα είναι συνέχεια μπροστά μου και με βρίζει. Άστο! Μα την τσιγκλάς και εσύ τη συνέχεια όμως. Γιατί? Επειδή έρχομαι στο γραφείο σου για να σε δω και να σε φροντίσω. Έτσι δεν έκανα και τότε που ήσουν φοιτητής. Βέβαια τότε, Λουκά μου, με το που με έβλεπες, έλαμπε το πρόσωπό σου από ευτυχία. Τώρα κατεβάζει μια μούρη μέχρι το πάτωμα, μην τυχόν και θυμώσει άλλη. Ας τη βαλίτσα, ας τη ρημάδα, τη βαλίτσα να μιλήσουμε. Τι θες, Λουκά? Τι θες? Να με παντρευτείς και να με φυλακίσεις εδώ μέσα για να αλωνίζεις ανενόχλητος. Αυτό θες. Αυτό σε βολεύει. Δεν θα σου περάσει όμως. Δεν τη φαντάστηκα έτσι μίζερη τη ζωή μου εγώ. Ας τα ρούχα κάτω, κορίτσι μου. Έλα, σε παρακαλώ. Παίρνω το παιδί μου και φεύγω, λέμε. Αυτό που κάνεις, ξέρεις πως λέγεται? Εκβιασμός. Τι είπες τώρα? Με κατηγορείς ότι σε εκβιάζω και από πάνω? Εσύ με εκβιάζεις, Λουκά. Τι θες από μένα? Να με παντρευτείς και να με θάψεις ζωντανή εδώ μέσα? Μαργαρίτα, δεν θέλω. Θα τα βρούμε, κορίτσι μου. Όλα θα τα βρούμε. Κάτσε κάτω. Σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι έχω δίκιο. Το ξέρεις. Επειδή είσαι τίμιος, μόνο γι' αυτό, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είμαστε εμείς οι δύο. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο εδώ μέσα, έτσι. Εντάξει, κορίτσι μου. Όλα θα τα ξεκαθαρίσουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Κάτσε κάτω. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Όλα. Τι σαν χλαμάρες είναι αυτές, Ρενόρα. Κάνετε κόντρες ποιος θα κάνει την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση στην εκκλησία. Αν παντρευτείς, να το κάνεις επειδή το θέλεις πραγματικά. Τι εννοείς? Επειδή θέλεις πραγματικά το Δημήτρη. Επειδή θέλεις ένα παιδί. Επειδή δεν αντέχεις να είσαι στο περίμενε. Όχι επειδή παντρεύεται ο Λουκάς, έλεος δηλαδή. Θα κοντραριστείτε ποιος θα κάνει την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση στην εκκλησία και τον πιο γκλαμουράτο γάμο. Τι με κοιτάς, άδικο έχω? Μη μου φωνάζει, ρε Δάφνη, κι εσύ. Μα δεν μπορώ να ακούω άλλα χαζά. Σκεφτόμαι ότι παντρεύεται και τρελαίνομαι. Καλά, δεν θα παντρευτεί και αύριο το πρωί. Κοίτα, ρε Δάφνη, κοίτα. Πάρε. Τι είναι αυτό? Το διαζύγιο της Μανταμίτσας. Βγήκε, Δάφνη. Το Ντεζουλίνι είναι ελεύθερο πουλάκι τώρα. Ο γάμος τους είναι ζήτημα χρόνου. Ο Λουκάς το είδε? Πήγα το πρωί να τον ενημέρωσα από το γραφείο. Και τους πέτυχα να ζαχαρώνουν, Δάφνη. Και δεν είπες τίποτα, ε? Κάτι είπα. Τι? Άστο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τη χαρά της. Την έχω ικανή να το κορνιζάρει και να μας το μοστράρει στο γραφείο. Θα την ενημερώσουν οι δικηγόροι της, έννοια σου. Το ξέρω. Λοιπόν, πήγαινε πια στο Λουκά, πες του το, γιατί αν το μάθει από εκείνη, θα ακούσει τα σχολιανά σου. Τρέχα. Δεν μπορώ να ξαναμπω σε αυτό το γραφείο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Φοβάμαι ότι θα τους πετύχω πάλι μαζί πάνω στα σιρόπια και στα μέλια. Ναι, αλλά αυτή η επιθετικότητα σου, Βρενοράκη, δεν βοηθάει. Ούτε που τον κοντράρεις ότι θα παντρευτείς τον Μπέλο, οδηγεί πουθενά. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Προσπαθώ να μην δείχνω ότι νιώθω, να είμαι κλικιά μαζί του, τρυφερή. Αλλά μόλις τη βλέπω, παίρνω ανάποδες, ρε Δάφνη. Τρελαίνομαι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάπως πρέπει να συγκρατηθείς. Τι να κάνω, τι να κάνω. Προσπαθώ. Προσπαθώ, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Έτσι είμαι εγώ, με ξέρεις. Φουντώνω, ρε Δάφνη, φουντώνω. Και άμα φουντώσω, δεν μπορώ.
Μόλις τη βλέπω, μόλις τη βλέπω ή μόλις πει μια κουβέντα, γίνομαι τάβρος και θέλω να την κουτουλήσω. Παίρνω ανάποδες, Δάφνη, και όποιον πάρει ο χάρος. Είμαι εγώ. Αχ, τι θα γίνει με σένα, ρε φιλέ. Κάθε μέρα που περνάει από το κακό στο χειρότερο. Απ' την ΕΔΕΜ κατευθείαν στην κόλαση. Αν δεν κάνεις κάτι όσο είναι νωρίς, από εδώ και μπρος στην κόλαση θα βράζεις. Τι να κάνω, ρε φίλε, πώς να τη δράσω. Σου λέω ότι βρήκαμε τη βαλίτσα έτοιμη να φύγει, λέει, να πάει να πάρει το παιδί. Μια ζωή με αυτόν τον εκβιασμό θα ζεις. Δεν μπορώ να την αφήσω να το κάνει. Ρε, πιάστε από το μαλλί και πέτα την έξω. Σιγά μην πάει να πάρει το παιδί. 6 χρόνια παρατημένο το έχει. Τώρα την έπιασε ο πόνος. Νικόλα, δεν μπορώ να το ρισκάρω. Αυτή είναι ικανή να πάει να πάρει το παιδί μόνο και μόνο για να μου κάνει εμένα τη ζωή δύσκολη. Πιο δύσκολη από ό,τι είναι τώρα, δεν νομίζω, Λουκά. Εμένα με πατήσει κάτω. Το παιδί μου δεν θα το βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Τότε πάρ το απόφαση και μην χτυπιέσαι τα πατώματα. Από εδώ και μπρος, η ζωή σου έτσι θα είναι. Τον πόνο μου σου λέω, ρε φίλε. Βλέπω και την ώρα που τα έχει παίξει. Και δεν το αντέχω. Νομίζεις, δεν καταλαβαίνω εγώ πώς νιώθει. Σ' αγαπάει, ρε Χριστέ. Σ' αγαπάει. Κι εγώ τι κάνω, δεν την αγαπάω, νομίζεις. Μου κάνει το βίο αβίωτο, αλλά για μένα αυτό είναι το λιγότερο που με νοιάζει. Σου κάνει το βίο αβίωτο γιατί δεν μπορεί να το πάρει απόφαση. Νομίζει είναι εύκολο να ανταγωνίζεται με την άλλη την καπάτσα. Να χαρώ εγώ γυναίκα που μου κληρώσε. Άρε Λουκά, τόσα χρόνια μια ανάσα απ' την ώρα και σφυρίζατε αδιάφοροι. Σας λέγαμε, κοιτάξτε δίπλα σας και εσείς κοιτάζετε δεξιά-αριστερά. Τώρα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, λουστείτε τα.